Πίσω στο στούντιο έχουμε μαζί μας τον Γιάννη τον Αγορίδη. Γιάννη, καλή τηλεοπτική σεζόν, καλό από καλό καιρό και ό,τι άλλο ποθείς σε αυτό το χειμώνα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα, να είμαστε καλά και να πορευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εκπομπή φυσικά η δική σας και γενικώς ακόμα καλύτερα. Το πρώτη φορά πάντως να πούμε ότι με αυτές τις ευχές, πρώτη φορά είναι που σκέφτεσαι με 35 βαθμούς Κελσίου να υδρώνεις. Πώς θα είναι όταν θα κρυώνω το Γενάρη. Δεν το ξανασκεφτεί αυτό. Τώρα το σκέφτεσαι όντως και λες πώς θα είναι τότε, γιατί πώς θα τη βγάλω, θα το έτσι, θα τη βγάλω με τον άλλο τρόπο. Είναι η πρώτη φορά που το σκεφτόμαστε αυτό στη χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, πριν περάσουμε στα σκληρά οικονομικά, να ολοκληρώσουμε το θέμα το πολιτικό των παρακολουθούσεων. Υπήρξε σήμερα μια έρευνα της Public Issue, σύμφωνα με την οποία το 75% των ερωτηθέντων πιστεύει πως ο κύριος Μητσοτάκης φέρει την ευθύνη στο ζήτημα των παρακολουθήσεων, ενώ μόλις το 19%, βλέπουμε εδώ τη σχετική κάρτα, ενώ μόλις το 19% λέει πως δεν έχει ευθύνη προσωπική. Από αυτούς πιο συγκεκριμένα, το 35%, ένας στους τρεις ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας πιστεύουν ότι ο Πρωθυπουργός έχει την πολιτική ευθύνη. Ακόμα και μέσα στη Δημοκρατία είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό όμως το 75% των ερωτηθέντων. Τώρα, επίσης στην ίδια έρευνα της Public Issue, το 54% των ερωτηθέντων πιστεύει πως ο Πρωθυπουργός πρέπει να παραιτηθεί. Ενώ ένα ποσοστό 40% διαφωνεί με αυτό. Το οποίο και αυτό είναι ισχυρό βέβαια. Βλέπουμε διχασμό. Σαφώς μεγαλύτερο το ποσοστό των ερωτηθέντων που πιστεύει πως ο Πρωθυπουργός πρέπει να παραιτηθεί και μολονότι. Μόλις 19% λέει ότι δεν έχει την πολιτική ευθύνη για το θέμα, την ευθύνη μάλλον με οποιοδήποτε τρόπο, υπάρχει ένα 40% που λέει ότι δεν πρέπει να παραιτηθεί. 2% μόλις από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας συμφωνούν με την παραίτηση. Αυτό σημαίνει ότι στους ψηφοφόρους του έχει μια στήριξη ακόμα. Mm-hmm. Και επίσης όμως πήρε και το 42% των ψηφοφόρων του κινήματος αλλαγής είναι κατά της παραίτησης. Άρα έχει ακόμα ο κύριος Μητσοτάκης ένα πέρασμα τουλάχιστον στους πιο κεντροδεξιούς δεξιούς. Ναι. Ας το πούμε, ναι. Ας το κάνουμε πιο πολιτικό. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς πήγα να πω στους πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους του κινήματος αλλαγής. Γιατί τη δεξιά εδώ πέρα φαίνεται να τους έχει όλους πέρα από τους δικούς του, ας πούμε. Ναι. Αλλά το 54% των ερωτηθέντων που πιστεύει ο Πρωθυπουργός πρέπει να παραιτηθεί είναι σημαντικό ποσοστό. Και είναι η πλειοψηφία, η ξεκάθαρη πλειοψηφία. Τώρα, το τρίτο θέμα που θέλουμε να παρουσιάσουμε από την έρευνα της Public Issue είναι ότι το 33% των ερωτηθέντων αισθάνεται οργή και αγανάκτηση, ενώ το 24% νιώθει ανησυχία. Ένα ποσοστό που ήταν πολύ μικρότερο τα προηγούμενα χρόνια από το 19 που παίρνει την ευθύνη της χώρας ο κύριος Μητσοτάκης, αυξάνεται κάθε χρόνο ή και κάθε εξάμηνο. Αυτό είναι το φρέσκο για να μην κατηγορηθούμε και από αυτούς που μας ακούνε. Πράγματι υπάρχουν δημοσκοπήσεις τις τελευταίες μέρες, τα αναμένουμε ότι θα βγουν. Δίνουν πάντα μπροστά τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Να τα πούμε. Το Σάββατο GPO για νέα, αν δεν κάνω λάθος. Σημαντική μείωση ψαλίδας. Από τις 8,9 στις 6,3. Στις 6,3 μονάδες. 1,7 μονάδες πτώση Νέα Δημοκρατία, 0,9 αύξηση ο ΣΥΡΙΖΑ και 1% αύξηση το κίνημα αλλαγής. Και άμα δούμε εκεί πέρα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, βλέπουμε ότι υπάρχουν μετατοπίσεις και μεταπτώσεις ακριβώς γιατί τελικώς, όσο και αν κάποιοι λένε ότι εντάξει, οι υποκλοπές δεν είναι τόσο που επηρεάζει. Τελικώς επηρεάζει. Και αυτό το θέμα επηρεάζει. Και η έρευνα της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα που δείχνει μείωση ψαλίδας, αλλά πολύ μικρότερες μετακινήσεις, πολύ μικρότερη μείωση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας και μικρότερες αυξήσεις των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ και του κινήματος αλλαγής.